Επιστήμονες δημιούργησαν ένα εγκεφαλικό εμφύτευμα που μεταφράζει τη σκέψη σε λέξεις. Αμερικανοί επιστήμονες δημιούργησαν ένα μικρό εμφύτευμα ικανό να μεταφράζει τη σκέψη σε κατανοητή ομιλία. Αυτή η ανακάλυψη θα βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν χάσει την ικανότητα να μιλούν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλες νευρολογικές ασθένειες. Δημοσίευμα από το Science Daily. Μέχρι τώρα αυτή η τεχνολογία απαιτούσε ογκώδη εξοπλισμό, αλλά τώρα χάρη σε ένα μικρό εμφύτευμα μεγέθους γραμματοσύμου, οι άνθρωποι θα μπορούν να επικοινωνούν ξανά. Αυτή η νευρονική διαπαφή έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την ικανότητα επικοινωνίας με ταχύτητα έως και 150 λέξεις ανά λεπτό, η οποία είναι σχεδόν διπλάσια από τις δυνατότητες των υπαρχουσών συσκευών. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλάμβανε τη χρήση 256 μικροσκοπικών αισθητήρων σε ιατρικά πλαστικά τοποθετημένα στην επιφάνεια του εγκεφάλου. Αυτά τα εμφυτεύματα δοκιμάστηκαν σε 4 εθελοντές, οι οποίοι πρόσφεραν μια σειρά ήχων ενώ η συσκευή κατέγραφε την εγκεφαλική δραστηριότητα. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους αισθητήρες, οι επιστήμονες εκπαίδευσαν έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση εγκεφαλικών σημάτων, επιτυχάνοντας ποσοστό αναγνώρισης 84% για ορισμένους ήχους. Ωστόσο, η μέση ακρίβεια αναγνώρισης ήταν 40%, κάτι που δεν είναι ακόμα τέλειο, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα προς εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να συνεχίσουν το έργο τους με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας αυτής της τεχνολογίας, ώστε στο μέλλον να μπορεί να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν απώλεια ομιλίας λόγω διαφόρων νευρολογικών παθήσεων.